Ο Θεόφιλος, γεια σου, Θεόφιλε. Γεια Θεόφιλος, λοιπόν. Θεόφιλος Πουταχίδης, γνωστός. Εγώ επειδή έχω εργαστεί από Θεσσαλονίκη και πάνω, στους ιερούς τόπους της Βέρειας, της Δράμας, στο Διδημότυχο, ξέρω ποιος είναι ο Θεόφιλος από τους θαυμαστές του. Έτσι. Άνδρες και γυναίκες. Και από τις δημιουργίες του όλα αυτά τα χρόνια. Που το παλεύει χωρίς να κάνει και τσιτάτα για να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ναι, γιατί αλήθεια. Παλικαρόπλο πόντιος. Ισχύει αυτό, Θεόφιλο, ότι πολύ την παραδοσιακή μουσική και την ποντιακή μουσική την μπλέκουν με νέα στοιχεία για να είναι εντάξει, πιο επίκαιρη, πιο εμπορική. Σίγουρα, ναι. Χρειάζεται και αυτό. Δεν είναι κακό. Αλλά, όχι. Έτσι, γιατί έτσι περνάει και σε επόμενες γενιές. Να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Για το κάλεσμα. Να μας συστήσεις και τους συμπολεμιστές σου. Οι συμπολεμιστές. Από δεξιά εδώ είναι ο Πόλης ο Σταματίδης που θα μας παίξει καχόν, το κρουστό. Και από αριστερά μας είναι ο Λάκης ο Παναγιωτίδης, ο οποίος είναι και ο μαέστρος μας. Γεια σου, Λάκη. Θα μας παίξει κιθάρα. Και έχουμε την χαρά, φίλοι τηλεθεατές, να αρπάξω αυτή την ευκαιρία μνήμης με την καμπάνα του Πόντου. Θα ξεκινήσουμε με την καμπάνα του Πόντου. Είναι ένα ισχυρό επικολυρικό ποίημα που χτυπά στην καρδιά. Του φίλου Νακτενίδη. Βεβαίως. Είναι μια ιστορική στιγμή αυτό. Είναι σαν να ανοιχνεύεις λίγο το παρελθόν. Σαν να ανοίγεις μια κυκλοπαίδεια. Βεβαίως, ναι. Το έχει γράψει ο φίλος Νακτενίδης. Θα κάνουμε την έναρξη με τη μελωδία, την βασική μελωδία της καμπάνας του Πόντου. Γιατί δεν μπορούμε να το παίξουμε, το έργο είναι μεγάλο. Εντάξει. Κάπου θα το παίξουμε. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Δικό σου όλο. Εδώ, μας αρέσει. Πάμε. Στιγμές μιας μοναδικής ελεγίας. Έστε καλά. Thank you.
βγαίνει να σγρέιτσα έκλε χωρίς να βγαλαλία ή να σγρέιτσα έκλε χωρίς να βγαλαλία εταράζεν με το τσάτσιν σαχταρ να βρήκ φωτιά εταράζεν με το τσάτσιν σαχταρ να βρήκ φωτιά. Έκλαιεν και μουρδούλιζεν τα λόγια τσταραμένα. Έκλαιεν και μουρδούλιζεν τα λόγια τσταραμένα. Δάκρυα που δεν κυφαινούσαν το ματιά τσπαγωμένα. Δάκρυα που δεν κυφαινούσαν το ματιά τσπαγωμένα. Έστεσα ότι και έξατε λόγια από καρδίας. Έστεσα ότι και έξατε λόγια από καρδίας. Τραγωδίας κι ομοιάζαν αντζάχμι ρολόγιας. Τραγωδίας κι ομοιάζαν αντζάχμι ρολόγιας. Εουρανέμ παράκλητε κάτι βαφκά και κρίσο. Εουρανέμ παράκλητε κάτι βαφκά και κρίσο. Σπόγξον και χάσον δε χτίσες κι άλλων κόσμων πίσω. Σπόγξον και χάσον δε χτίσες κι άλλων κόσμων πίσω. Θεόφιλε, τι μας ταξίδεψες. Κλείνοντας τα μάτια και τραγουδώντας με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε ότι κλείσαμε με ένα τραγουδάκι. Ακριβώς το φίλε. Μετά την καμπάνα του Πόντου. Μετά την καμπάνα του Πόντου. Παίξαμε ένα θέμα της εισαγωγής. Που λέγεται Η Γραΐτσα. Μια γιαγιά που κάπου ψάχνει στις φωτιές, στα αποκαΐδια και θυμάται αυτά που πέρασαν η οικογένειά της, τα παιδιά της και παρακαλάει το Θεό να κάνει ένα καινούριο κόσμο από την αρχή. Μπας και είναι καλύτερος. Να πάρουμε μια κουβέντα από τα παιδιά. Το όνομά σου, μικρόφωνο, Σπύρος. Λέγομαι Πολυχρόνη Σταματίδης. Πιο κοντά, Πολυχρόνη. Λέγομαι Πολυχρόνη Σταματίδης. Συνεργάζομαι με τον Θεόφιλο εδώ και 3-4 χρόνια. Είμαστε από Κοζάνη, εγώ και το παιδί. Και ο Θεόφιλος βασικά. Απλά με το Λεμαίδα. Το Λεμαίδα. Το χωριό μας είναι τηλέφωνο. Χωριά είμαστε. Δίπλα είστε. Άλλο τι θέλετε να πω. Το ολοπέδιο του Λιγνίτη. Λοιπόν. Ακριβώς. Λίγο, γιατί στην παραδοσιακή μουσική. Εμένα συγκεκριμένα έπαιζε ο πατέρας μου την μπάνα. Από μωρό είναι ταούλη, οπότε από μικρός πήρα το ερέθισμα από αυτόν και σιγά σιγά το εξέλιξα. Μου βγήκε και κάποια πράγματα, πήγα σε οδεία γιατί το εξελίξαμε το θέμα. Η δική μας δεν ήταν και τόσο, δεν υπήρχαν οδεία και τέτοια πράγματα. Και γενικά μου βγήκανε. Ωραία, να πάρω μια τάκα και το φίλο μας, έτερο φίλο μας. Μαέστρο, είσαι ο πιο νέος και είσαι και μαέστρος. Είμαι ίδια ηλικία με τον Πόλη. Ναι. Εγώ είμαι ο Λάκης Παναγιωτίδης. Γεια σου Λάκη, ο Λάκης Παναγιωτίδης. Όχι, ο Θρασίβουλος, αυτός δεν είπε Πόλης, είπε... Αυτό λες το νο. Ωραίο όνομα, βέβαια. Ωραίο όνομα, με τη δύναμη της γνώμης σου. Έτσι, έτσι. Και με τον Θεόφιλο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια, όπως είπε και ο Πόλης. Είμαστε και φίλοι εκτός από συνεργάτες. Σημαντικό. Περνάμε καλά.
παίζουμε μουσική, κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Δεν το βλέπετε παιδιακά, είναι μια καθημερινότητα. Γλεντάνε, ερωτεύονται. Ναι, είναι η δουλειά μας, η δουλειά μας. Αυτό. Έτσι, να σου πω γιατί και οι δύο φίλοι μας είναι δίπλα στο Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος είναι μας στη νεολαία. Το λατρεύει η νεολαία. Και έχω γνώσει όσο λέω και το ξέρεις πολύ καλά. Θεόφιλο, έχω μιλήσει και παλιότερα στο ραδιόφωνο. Βεβαίως. Τον αγαπάει πάρα πολύ η νεολαία. Και όχι μόνο απόγονοι, επίγονοι ποντιακών σκέψεων ή ποντιακής καταγωγής. Και άλλος κόσμος. Ναι. Απλά δεν του δίδονται οι ευκαιρίες που θα έπρεπε να το γνωρίσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό άσε τη σκέψη, ναι. Το καθόλου τη διάρκεια τη εκπομπή, ότι γενικά η ελληνική τηλεόραση θα έπρεπε να ξεχυλίζει η Ελλάδα και τέτοιων πραγμάτων, είναι μια άλλη συζήτηση.